στιγμή που έχουμε τοποθετήσει τις μπάρες επάνω, δεν έχει σημασία άμα είναι η οικονομική σειρά των 90 ευρώ ή των 400 ευρώ. Είναι ακριβώς το ίδιο. Μπορούμε να τοποθετήσουμε παράλληλα ό,τι μπαγαζιέρα θέλουμε ή μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε πάνω στις μπάρες. Γι' αυτό ουσιαστικά είναι οι μπάρες. Είναι η βάση για να τοποθετήσουμε πάνω τα πράγματα που θέλουμε. Από τη στιγμή που θέλουμε να κάνουμε ένα ταξίδι και ο χώρος είναι περιορισμένος στο πορπαγκάζ, καλός ή κακός, ειδικά το καλοκαίρι όταν θέλουμε να τοποθετήσουμε καρεκλάκια, ομπρέλες και οτιδήποτε άλλο, και δεν θέλουμε να λερώσουμε μέσα την καμπίνα μας, πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, γι' αυτό το λόγο υπάρχει μπαγαζιέρα. Η μπαγαζιέρα χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, ποιοτικός. Μία μπαγαζιέρα κοστίζει για το πρώτο επίπεδο από 150 ως 400 ευρώ και από 400 ευρώ μέχρι 1000 είναι η δεύτερη κατηγορία που ονομάζω εγώ, είναι πιο ποιοτικές, τελείως διαφορετικές. Άλλο πλαστικό, άλλη ασφάλεια, άλλη περισσότερο αισθητική, τουλάχιστον το πόσο όμορφη φαίνεται και το πόσο καλή είναι. Το πιο βασικό κομμάτι στην μπαγαζιέρα είναι για μένα η ασφάλεια. Πρέπει να είναι πιστοποιημένη. Άμα τυχόν γίνει το οτιδήποτε, το προϊόν αυτό από τη στιγμή που είναι πιστοποιημένο, η μπαγαζιέρα, το πλαστικό της θα γίνει 1000 κομμάτια ώστε να μην τραυματίσει κανέναν. Ναι. Και το δεύτερο βασικό κομμάτι είναι τα αμορτισεράκια, που εκεί έχει γίνει μεγάλη αλλαγή στην μπαγαζιέρα, είναι ότι από μεταλλικά έχουν γίνει πλαστικά για αυτό το λόγο περισσότερο, για την ασφάλεια. Εγώ μένω στην ασφάλεια, γιατί είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Έχουν κάνει αυτά τα τεστ και δίνουν παράλληλα, εκτός από την εγγύηση και την ασφάλεια που δίνει το εργοστάσιο, είναι ασφαλισμένες οι μπαγαζιέρες από μια ασφαλιστική εταιρεία. Σε τυχόν περίπτωση που γίνεται οτιδήποτε, είναι καλυμμένοι οι άνθρωποι, ο ιδιώτης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφοροι τύποι μπαγαζιέρα στο θέμα λίτρων. Το τι ακριβώς ζητάει ο καθένας πάει ανάλογα και με το αυτοκίνητό του παράλληλα. Άμα έχει για παράδειγμα ένα απλό συμβατικό αυτοκίνητο, ένα σεντάν οικογενειακό, ο ουρανός του είναι γύρω στο 1,80. Άρα δεν μπορεί να πάρει μπαγαζιέρα πάνω από 1,70-1,60. Θα πάει συγκεκριμένα μέχρι 1,50 που βγάζουν τα εργοστάσια. Μετά από εκεί και πέρα βγάζουν για τα SUV που είναι 2 μέτρα και πάνω οι μπαγαζιέρες. Περισσότεροι τις γνωρίζουν πλέον ογκομετρικά, δηλαδή μια μπαγαζιέρα είναι 1,50 μάκρος επί 38 ύψος επί 80 φάρδος. Αυτό μας κάνει περίπου γύρω στα 400 λίτρα ογκομετρικά. Πλέον το μετράνε υγρομετρικά. Δηλαδή αυτό το πράγμα που εμείς πιστεύουμε ότι είναι 400 λίτρα, υγρομετρικά είναι 300 λίτρα. Σωστή ασφάλεια και σωστή οδήγηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί από τη στιγμή που έχεις μπάρες, έχεις μπαγαζιέρες πάνω στο αυτοκίνητό σου, η νομοθεσία λέει δεν μπορείς να πας πάνω από 110 χιλιόμετρα.